Το χάσατε. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ζητήσατε να κάνετε παρέμβαση, κύριε Γεωργιάδη, και ευχαρίστως σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παδάκη. Απλώς για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους για αυτά που είπε ο κύριος Καμένος. Όλο το ζήτημα με τα F-16 και τα 2,4 δισεκατομμύρια προήλθε από την ανάρτηση του κυρίου Καμένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είπε ότι τα χρήματα αυτά αφορούν αντισταθμιστικά και τεχνική βοήθεια. Φαντάζομαι το tweet το γνωρίζετε, κύριε Παδάκη. Καθώς και από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ψευδόμενος προχθές το βράδυ είπε ότι τα υπόλοιπα χρήματα από τα υπόλοιπα 1,3 δισεκατομμύρια από το 1,1 που θα πληρώναμε εμείς θα βαρύνουν τους άλλους, δηλαδή εννοούσε τους Αμερικανούς. Εγώ προς απόδειξη αυτών σας λέω ότι το ίδιο βράδυ που ήταν ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο Τραμπ ανέφερα στο Action 24 αυτό που είπε προλίγο ο κύριος Καμένος, ότι τα 2,4 δισεκατομμύρια προφανώς αφορούν και τα 123 αεροσκάφη και άρα εμείς θα πάμε να αναβαθμίσουμε στο τέλος λιγότερα αεροσκάφη. Αυτό είπε. Άρα θα δώσουμε λιγότερα λεφτά. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Αυτό είπε τώρα ο κύριος Καμένος. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που ακούγεται... Κύριε Παπαδάκη, τρεις ημέρες με τον κύριο Τσίπρα κορόιδευαν τους Έλληνες ότι δήθεν πέτυχαν κάποια συμφωνία ότι θα έδιναν οι Αμερικάνοι 1,3 δισεκατομμύρια ψευδόμενοι επαναλαμβάνω και ο Καμένος και ο Τσίπρας και τώρα μετά από τέσσερις μέρες έρχεται ο Καμένος να πει στην εκπομπή σας αυτά που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης τρεις μέρες. Ότι αυτό αφορά ένα μέρος. Και οπουδήποτε αλλού. Ένα μέρος των F-16 και όχι το, στούλ, άρα, το σύνολο. Άρα μένει να ερωτηθεί ο κύριος Καμένος, αυτή τώρα πια είναι σωστή ερώτηση, γιατί κύριε Υπουργέ Αμήνης και κύριε Πρωθυπουργέ τρεις μέρες προσπαθούσατε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δήθεν πετύχατε κάποια τρομερή συμφωνία. Γιατί όλη αυτή η συμφωνία που συζητάμε, κύριε Παπαδάκη, για να το καταλάβει ο κόσμος, για αυτό που λέμε για τα F-16, δεν χρειαζόταν να πάει ο Τσίπρας στο Λευκό Οίκο. Πελάτες είμαστε. Εμείς ζητάμε να δώσουμε λεφτά. Και χωρίς να πάει ο Τσίπρας στον Λευκό Οίκο, αυτή τη συμφωνία την είχαμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να παρουσιάσει ο Καμένος ότι πέτυχε δήθεν κάτι σπουδαίο, έβαλε στο τραπέζι τα δήθεν αντισταθμιστικά και τα δήθεν χρήματα που θα έδιναν οι Αμερικάνοι. Όλα αυτά ήταν ως συνήθως παραμύθια της Χαλιμάς και αυτά τα παραμύθια και τις ψευτιές του Τσίπρα και του Καμένου η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε. Ως προς την ουσία, βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία είπε ότι πρέπει να γίνει η αναβάθμιση των F-16. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ όπου θα παίξει με την εθνική άμυνα της χώρας και με την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο και την ισορροπία δυνάμεων. Σας λέω όμως κύριε Παδάκη και επικαλούμε τη δικαιοσύνη σας. Τι θα συνέβαινε αν είχε πάει εκεί ο Πρωθυπουργός Σαμαράς κατά τον παρελθόν ή αν πάει αύριο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και βγει ο πρόεδρος Τραμπ και πει κάτι ανάλογο, τι θα έλεγε ο Τσίπρας αν ήταν αντιπολίτευση στην Ελλάδα και θα φωνάζαν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Γιατί με συγχωρείτε, έχει κάποιο δίκιο ο κύριος Μπογιόπουλος ως προς το στριπτίζ υπό την εξής έννοια. Εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτα με τον κύριο Μπογιόπουλο. Δεν ξέρω πόσο χαρούμενος είναι ο κύριος Μπογιόπουλος. Ο κύριος Μπογιόπουλος. Δεν συμφωνώ. Ο κύριος Μπογιόπουλος, αυτή είναι η κυρία Κάτση. Δεν μπερδεύεται. Όμως. Δεν ξέρω πόσο χαρούμενος είσαι, Νίκο, που συμφωνεί μαζί σου ο κύριος Γεωργιάδης. Ο των λαών Αμερικάνοι. Ότι ο Τσίπρας πήγαινε σπορίες για το Πολυτεχνείο. Ότι ο Τσίπρας πήγαινε στα δικαστήρια για τον Κλίντον και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι καλώ τα θυμόμαστε. Και στην κυρία Κάτζου που την πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, κυρία Κάτζου, σε story επί Σαμαρά. Δεν σα το λέει ο Γεωργιάδης. Το λέει η Ελστάτ. Κύριε Γεωργιάδη, τα ξέρετε. Γιατί βγήκαν προχθές τα αποτελέσματα της Ελστάτ. Συν 0,7% η ανάπτυξη το 2014. Μείον η ανάπτυξη το 2015 και το 2016 από την κυβέρνηση που και εσείς υποστηρίξατε. Θα έχουμε τη χαρά. Άρα, λοιπόν, κυρία Κάτζου, να μην γελάτε καθόλου, να κλαίτε. Δεν έχω λόγο να κλαίω, κύριε Γεωργιάδη. Success story. Θέλω να βάλουμε τα νούμερα. Success story δεν υπάρχει. Τα νούμερα των επιβεβαιώνουν τη Ελστάτ, κυρία Κάτζου. Θα τα πούμε. Κύριε Γεωργιάδη. Και να ζητήσετε συγγνώμη από τα παιδιά σας. Και εσείς και όσοι άλλοι πολεμήσατε την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ δεν πολέμησα κανέναν, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Γυρίζουμε εδώ.